και από τη Θεσσαλονίκη. Τα συνδικάτα τώρα, οι σύντροφοί μας, μας ενημερώσανε ότι οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Με τις ανυπόστατες, τις πρόστιχες, τις ψεύτικες κατηγορίες που όλα τα βίντεο σήμερα έχουν καταρρύψει. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είπε και η αντιπροσωπεία όταν κατεβήκαμε από τη συνάντηση με τον αρχηγό της αστυνομίας, ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης, εντολή της κυβέρνησης, να χτυπηθούν οι απεργοί μέρα απεργίας και να υπάρχουν συλλήψεις. Εντολή της κυβέρνησης για να δώσει εξετάσεις στους αμερικανονατοϊκούς ληστές, στους υπεριαλιστές του πολέμου, στον παλιό και στον καινούριο πρεσβευτή που έρχεται, στην κυρία Νούλαντ που κάνει σήμερα την περιοδία της στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα δίνουν εξετάσεις, αλλά πρέπει να τους πούμε και το ξέρουν καλά ότι είναι γελασμένοι, ότι οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα δεν θα κάνουν πίσω, ότι αυτό που έγινε σήμερα θα το πληρώσουν, ότι αυτό που έγινε σήμερα δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Και θα το κάνουμε πράξη με την καθημερινή μας δράση, στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, στις γειτονιές. Είναι γελασμένοι η κυβέρνηση, η αμερικανονατοϊκή, η επιχειρηματική όμιλη, αν πιστεύουν ότι με την καταστολή θα λυγίσουν τα συνδικάτα, θα λυγίσουν το ΠΑΜΕ, θα λυγίσουν τους εργαζόμενους. Θα τα βρουν όλα αυτά μπροστά τους. Γι' αυτό, συνάδελφοι, δεν αφήνουμε καμία στιγμή να πάει χαμένη. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα, όλοι οι εργαζόμενοι, όλα τα συνδικάτα, για το πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Συνεδριάζουν αύριο όλα τα διοικητικά συμβούλια των συνδικάτων και των μαζικών φορέων να υπάρξει ένα πολύ μεγάλο κύμα αλληλεγγύης στους 8 προσαχθέντες και απέτηση από την κυβέρνηση να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς καμία κατηγορία. Και είμαστε σε ετοιμότητα να απαντήσουμε αγωνιστικά και με κινητοποίηση σε οποιαδήποτε άλλη αντιδραστική εξέλιξη. Ταυτόχρονα, με βάση και τις απεργιακές συγκεντρώσεις που έγιναν σήμερα στο Σύνταγμα, στον Πειραιά αλλά και σε όλη την Ελλάδα, κάνουμε ακόμα πιο αποφασιστική, πλατιά, μαχητική δουλειά μέσα στους χώρους και στους κλάδους, ώστε να μην αφήσουμε αναπάντητη την αντιλαϊκή πολιτική, να οργανωθεί ο αγώνας της εργατικής τάξης, το μέτωπο των εργαζομένων ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην καταστολή. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Η εργατική τάξη δεν κάνει πίσω. Το ΠΑΜΕ δεν κάνει πίσω. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους.